Την Άκη Γλυκό και Όμορφο. Το αποκλειστικό με την όμορφη κυρία που διεκδικεί μια θέση στο GNTM θα το αφήσουμε για το τέλος. Μάλιστα. Όχι, με αυτό να ξεκινήσω με το δυνατό. Άρε, Μέρι, όλα τα βάζει στο τραπέζι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μέχρι το τέλος. Κατάλαβε. Δυόμιση είναι ακόμα. Παίζουμε μπάλα μόνη μας. Σταμάτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κυρία είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ γλυκιά. Εμείς της έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία και η είδηση αφορά σε κάποια ραντεβού που έκανε. Σε σχέση με μία θέση στην κριτική επιτροπή του GNTM. Ένα πρόσωπο που δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, ωστόσο νομίζω ότι θα ήταν και πολύ καλή ευκαιρία αυτό το πρόσωπο, διότι είναι και άκαυτο πρόσωπο και πάρα πολύ λαμπερό και πάνω στο αντικείμενο αυτό ακριβώς που το ήθελαν. Λοιπόν, πρόκειται για την Ιβόνη Μπόσνιακ. Μάλιστα. Η οποία ήταν ένα όνομα, έπεσε το όνομά της στο τραπέζι της παραγωγής του GNTM για να αντικαταστήσει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Που με αντικειμενικά κριτήρια είναι μια κουκλάρα, είναι σχεδιάστρια μόδας, άρα ξέρει το παιχνίδι της μόδας, των μοντέλων. Είναι πρώην μοντέλο, είναι άνθρωπος της μόδας όπως ακριβώς λες, είναι ένα πρόσωπο πάρα πολύ λαμπερό, που θα το ήθελαν πάρα πολύ, είναι ένα πρόσωπο, εγώ θα έλεγα και πολλά επισκόμενο σε αυτό το κομμάτι, αν την ενδιαφέρει δηλαδή όντως να ασχοληθεί και με τον χώρο της τηλεόρασης. Είναι επικοινωνιακή. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα, επειδή έκανε κάποιες πρόβες μέσα από το Instagram, έδειξε όλο αυτό. Και πολύ έδειξε, της έδωσε ένα άλλο πρόσωπο. Το μόνο αρνητικό που θα βρίσκα στην Ιβόνη, επειδή γνωρίζω προσωπικά και τη συμπαθώ, είναι ότι είναι τόσο γλυκό πλάσμα που ίσως δεν έχει την ίντριγκα. Δηλαδή, αν ψάχνουν την ίντριγκα, δεν θα τη βρουν στην Ιβόνη. Ιβόνη είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τη μόδα, που θα μιλούσε για τη μόδα λίγο, ξέρεις, από άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, δεν θα ξεκατηνιαζόταν αυτό. Α, ναι. Λοιπόν, το όνομά της έπεσε στο τραπέζι, συζητήθηκε πάρα πολύ. Φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει ωστόσο. Εμένα μου αρέσει πολύ και πιστεύω ότι θα ήταν μια... Ξέρεις, είναι και είναι καστανομελαχρινή. Ναι, οπότε θα έχει την αντίθεση με την Βίκη. Είναι ένα πολύ όμορφο. Επίσης έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είναι πολύ καλές σχέσεις και με τον Δημήτρη Σκούλο και με τον Άγγελο Μπράτη. Με την Βίκη Καγιά έχουν, ξέρεις, κοινωνικές σχέσεις, αλλά είναι συμπαθιούντες. Ωστόσο, λοιπόν, δεν φαίνεται να προχωράει η πρόταση αυτή. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν θα προχωρήσει γιατί η παραγωγή προσανατολίζεται στο να βρει άντρα. Ώστε αυτό και να λέγαμε εδώ. Δεν ψάχνετε άλλο. Πρώτον, για να μην υπάρχει σύγκριση, είναι καλύτερη, χειρότερη από την Ηλιάνα που φεύγει. Και δεύτερον, γιατί εφόσον θα μπουν και άντρες μοντέλα, θέλουν να υπάρχει και ένας άντρας πρώην μοντέλο, ώστε να κρίνει τις εμφανίσεις. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα αργήσουν και πάρα πολύ οι ανακοινώσεις. Είναι σε επαφή με το κανάλι και για διάφορα άλλα πράγματα. Και παράλληλα από ό,τι μαθαίνω, έχει δεχτεί και προτάσεις και για άλλα. Η κυρία που διεκδικεί μια θέση στο GNTM θα το αφήσουμε για το τέλος. Μάλιστα. Όχι, με αυτό να ξεκινήσω με το δυνατό. Άρε, Μέρι, όλα τα βάζει στο τραπέζι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μέχρι το τέλος. Κατάλαβε. Δυόμιση είναι ακόμα. Παίζουμε μπάλα μόνη μας. Σταμάτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κυρία είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ γλυκιά. Εμείς της έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία και η είδηση αφορά σε κάποια ραντεβού που έκανε σε σχέση με μια θέση στην κριτική επιτροπή του GNTM. Ένα πρόσωπο που δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, ωστόσο νομίζω ότι θα ήταν και πολύ καλή ευκαιρία αυτό το πρόσωπο, διότι είναι και άκαυτο πρόσωπο και πάρα πολύ λαμπερό και πάνω στο αντικείμενο αυτό ακριβώς που το ήθελαν. Λοιπόν, πρόκειται για την Ιβόνη Μπόσνιακ, η οποία ήταν ένα όνομα, έπεσε το όνομά της στο τραπέζι της παραγωγής του GNTM για να αντικαταστήσει την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Που με αντικειμενικά κριτήρια είναι μια κουκλάρα, είναι σχεδιάστρια μόδας, άρα ξέρει το παιχνίδι της μόδας, των μοντέλων. Είναι πρώην μοντέλο, είναι άνθρωπος της μόδας όπως ακριβώς λες, είναι ένα πρόσωπο πάρα πολύ λαμπερό, που θα το ήθελαν πάρα πολύ, είναι ένα πρόσωπο, εγώ θα έλεγα και πολλά επισκόμενο σε αυτό το κομμάτι, αν την ενδιαφέρει δηλαδή όντως να ασχοληθεί και με τον χώρο της τηλεόρασης. Είναι επικοινωνιακή. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα, επειδή έκανε κάποιες πρόβες μέσα από το Instagram, όλο αυτό έδειξε, της έδωσε ένα άλλο πρόσωπο. Το μόνο αρνητικό που θα βρίσκα στην Ιβόνη, επειδή γνωρίζω προσωπικά και τη συμπαθώ, είναι ότι είναι τόσο γλυκό πλάσμα που ίσως δεν έχει την ίντριγκα. Δηλαδή, αν ψάχνουν την ίντριγκα, δεν θα τη βρουν στην Ιβόνη. Η Ιβόνη είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τη μόδα, που θα μιλούσε για τη μόδα λίγο, ξέρεις, από άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, δεν θα ξεκατηνιαζόταν αυτό. Α, ναι. Λοιπόν, το όνομά της έπεσε στο τραπέζι, συζητήθηκε πάρα πολύ. Φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει ωστόσο. Εμένα μου αρέσει πολύ και πιστεύω ότι θα ήταν μια... Ξέρεις, είναι καστανομελαχρινή. Ναι, οπότε θα έχει την αντίθεση με την Βίκη.
Είναι ένα πολύ όμορφο. Επίσης έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είναι πολύ καλές σχέσεις και με τον Δημήτρη Σκούλο και με τον Άγγελο Μπράτη. Με την Βίκη Καγιά έχουν, ξέρεις, κοινωνικές σχέσεις, αλλά είναι συμπαθιούντες. Ωστόσο, λοιπόν, δεν φαίνεται να προχωράει η πρόταση αυτή. Να πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν θα προχωρήσει, γιατί η παραγωγή προσανατολίζεται στο να βρει άντρα. Ώστε και να λέγαμε από εδώ. Δεν ψάχνετε άλλο. Πρώτον, για να μην υπάρχει σύγκριση, είναι καλύτερη, χειρότερη από την Ηλιάνα που φεύγει. Και δεύτερον, γιατί εφόσον θα μπουν και άντρες μοντέλα, θέλουν να υπάρχει και ένας άντρας πρώην μοντέλο, ώστε να κρίνει τις εμφανίσεις. Και από ό,τι φαίνεται, δεν θα αργήσουν και πάρα πολύ οι ανακοινώσεις. Είναι σε επαφή με το κανάλι και για διάφορα άλλα πράγματα. Και παράλληλα, από ό,τι μαθαίνω, έχει δεχτεί και προτάσεις και για άλλα. Με άλλα κανάλια. Μια περίπτωση πολύ καλή είναι ένα άκαυτο, όπως είπες πολύ σωστά, και άφθαρτο πρόσωπο. Θα μπορούσε να κάνει από εκπομπή μαγειρικής μέχρι γυναικείο μαγκαζίνο. Εμείς την αγαπάμε πολύ και το ξέρει. Συνεχίζουμε. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του στην Υγειά μας ρε παιδιά, στην εποχή του κορονοϊού. Και θέλω να δούμε, πρέπει να το δούμε, πώς επηρεάζονται οι μεγάλες παραγωγές από όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Έχεις κάποιες εξασφαλίσει, κάποιες εικόνες, Τίνα μου. Είναι ένας-ένας, λες και είναι στο θρανείο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου ή του Λυκείου. Έτσι, είναι ιδιαίτερο γύρισμα. Ελάς, αυτά είναι αντισηπτικά σε κάθε τραπέζι. Βάλε λίγο την εικόνα. Τα παιδιά. Εδώ είναι το παλιό, έτσι, πως ήταν κολλημένη σε τη σαρδέλα. Τώρα, στην εποχή του κορονοϊού... Δεν θα κάνει και τους χορούς του. Κοιτάξτε τα αντισηπτικά εδώ και από εκεί. Λοιπόν, αντισηπτικά, χαρτομάντιλα. Ο κάποτε είχε το κουκάλι κρασί πάνω στο τέτοιο. Τώρα μαζί με το κρασί έρχεται και το αντισηπτικό, όπως βλέπετε. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν και τους χορούς τους, να πιαστούν και ο ένας με τον άλλο, να κάνουν τα διάφορά τους. Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη στους ανθρώπους, στους ήρωες της πρώτης γραμμής, ανθρώπους της υγείας, νοσηλευτές, γιατρούς. Υπάρχει πληθώρα καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν ένας-ένας πάνω στη σκηνή. Δεν θα υπάρξουν ούτε χοροί, ούτε λυκνίσματα, ούτε πιασίματα, ούτε τίποτα. Κομμένα, ούτε λουλούδια, τίποτα. Άρα τα ωραία. Μάλιστα. Απλά πράγματα και λυπητά. Ποιο είναι αυλιακά, αφού δεν του βάλανε στο drive, είναι σόλο. Δεν θα έχει ένα σόλο τσιφτετέλ. Ένα σόλο τσιφτετέλ με αποστάσει μπορεί και να έχει, παιδιά, δεν το γνωρίζουμε. Λοιπόν, σε λίγο. Αφήνουμε και αυτό το θέμα. Αυστηρά πράγματα. Απλά εδώ